Σήμερα έχουμε την τιμή εδώ να φιλοξενούμε τον κύριο Λικούδη και τη συνεργάτη του, την κυρία Κυπριώτη. Ο κύριος Λικούδης είναι εθνικός συντονιστής του έργου Ευρωπαϊκή Δράση. Inspiring Science λέγεται το πρόγραμμα. Έχει σχέση με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εδώ της χώρας μας και θα παρουσιάσει στους μαθητές τις κοιλίδες, τις ηλιακές κοιλίδες, δηλαδή θα παρατηρήσουμε τηλεσκόπια που είναι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα παρατηρήσουν τις ηλιακές κοιλίδες, θα δούνε, θα καταγράψουν ό,τι έχουν δει τα παιδιά, θα τους εξηγήσει ο κύριος Λικούδης και πιστεύω ότι για τα παιδιά αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό γίνεται στα πλαίσια του project, όπως το λέμε, της ερευνητικών εργασιών εδώ, που έχει ο κύριος Καλατζής. Μας έκανε τιμή ο κύριος Λικούδης, τον ευχαριστούμε βέβαια για αυτό που ήρθε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και είναι μια δράση η οποία θα δείχνει πράγματι ότι τα παιδιά θα πρέπει και στο πρακτικό μέρος να παίρνουν εμπειρίες. Φοβερή εμπειρία. Φοβερή και η ανάλυση που γίνεται τώρα εμπειρία, μέσα. Πάρα πολύ φοβερή εμπειρία. Τώρα θα τους δείχνει μέσα στην αίθουσα μερικά πράγματα αυτά που πρέπει να τους δείξει πριν πάνε έξω στην αυλή, να παρατηρήσουν αυτά που πρέπει να παρατηρήσουν. Θα γίνει σε δύο φάσεις γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Θα έρθουν και παιδιά από το γειτονικό ΕΠΑΛ. Και πιστεύω ότι τα παιδιά θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα, δηλαδή θα αποκομίσουν πάρα πολύ καλές εμπειρίες. Είμαι από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο συμμετέχει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος υποστηρίζουμε σχολεία από όλη την Ελλάδα σε δράσεις που έχουν να κάνουν με τις επιστήμες. Στη συγκεκριμένη δράση που είμαστε εδώ στο Άργος, υποστηρίζουμε στο τομέα της αστρονομίας τη Δευτέρα και την Πρώτη Λυκείου. Τώρα τα παιδιά βλέπουμε ότι παρατηρούν τι? Τα παιδιά παρατηρούν τον ήλιο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να δουν, δεν φαίνονται κοιλίδες σήμερα. Έχει προηγηθεί όμως μια εργαστηριακή άσκηση που είχαν κάνει από φωτογραφίες που είχαν πάρει το ήλιο τις μέρες πριν, τον μήνα πριν, όπου βλέπανε ανατακτά χρονικά διαστήματα, κάθε μέρα αριστερό, όπως έχουν μαζέψει, την πορεία των κοιλίδων του ήλιου και έτσι μπόρεσαν και υπολόγισαν την περιστροφή του ήλιου. Οι κοιλίδες που φαίνονται τι ακριβώς είναι? Οι κοιλίδες που φαίνονται είναι κάποια σημεία πάνω στον ήλιο που έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία της επιφάνειας. Περίπου κατά 2.000 βαθμούς Κελσίου. Στην ουσία, παρόλο που είναι θερμά κομμάτια, εμείς θα τα θεωρούμε ως ψυχρές περιοχές.